Το Κινάλ διατήρησε τη δύναμή του στην αυτοδιοίκηση εκλέγοντας 90 δημάρχους πανελλαδικά και έτσι θα πορευθεί στις επικείμενες εθνικές εκλογές, διεμήνησε από το Ρέθυνο Κώστας Σκανδαλίδης σε ανοιχτή εκδήλωση του κινήματος στο επιμελητήριο. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη μας και εδώ στο Ρέθυνο όπως και σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτή τη φορά, επειδή είμαστε ένας χώρος που έχει στελέχη σε όλη τη χώρα και στην αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα παντού, στους κοινωνικούς και μαζικούς χώρους, μια που και στις τοπικές εκλογές καταφέραμε, παρά το ότι θεωρούμαστε ένα μικρό κόμμα σε εισαγωγικά, να βγάλουμε περίπου 90 δημάρχους, που σημαίνει ότι η δύναμή μας παραμένει ακέραιη στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Σίγουρα τα ποσοστά του Κινάλ δεν είναι για να θριαμβολογεί κάποιος, ωστόσο η παράταξη έμεινε όρθια, εξοβέλησε την Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση αυτή του ρυθμιστή και έχει ως στόχο διψήφια ποσοστά πανελλαδικά, κάτι που θεωρείται σίγουρο για το Ρέθυμνο. Παρά την λησαλέα επίθεση, και ενώ κόμματα που δημιουργήθηκαν μέσα στην κρίση διαλύθηκαν εντωμεταξύ από αυτή την πόλωση, το κίνημα Αλλαγής έμεινε όρθιο, πήρε ένα ποσοστό. Δεν θριαμβολογούμε γι' αυτό, ούτε πιστεύουμε ότι είναι κάτι τρομακτικό, όμως εκτοπίσαμε τη Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση και προχωράμε μπροστά. Ο Κώστας Σκανδαλίδης με περιπεκτική διάθεση ανέφερε ότι δεν θα πάνε πουθενά, στην Ελλάδα θα μείνουν, εννοώντας ότι δεν θα συνταχθούν σε κάποια παράταξη ως δεκανίκη της, ανεξαρτήτως αποτελέσματος της κάλπης της 7ης Ιουλίου. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Στην Ελλάδα θα μείνουμε. Τα συμφέροντά της θα υπηρετήσουμε. Την πολιτική τη δική μας θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε. Θα πείτε, έχει μια νίκη η Νέα Δημοκρατία, πιθανά θα τη φέρει στα πράγματα με έναν τρόπο κυρίαρχο, ας πούμε. Δεν λέω αυτοδύναμη, μη αυτοδύναμη. Σε κάθε περίπτωση όμως, το Κινάλ με δομική αντιπολίτευση θα στηρίξει τις πολιτικές που ταιριάζουν με τα χνότα της και έχουν προοδευτικό για την χώρα πρόσημο. Εμείς δεν θα λέμε σε όλα όχι. Θα είμαστε θετικοί, επικοδομητικοί για να κυβερνηθεί η χώρα όσο γίνεται πιο σωστά και πολύ στεναροί υπερασπιστές των προοδευτικών μας θέσεων απέναντι στις συντηρητικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας.